Αγρότες επαρχίας Φαρσάλων, αντιδρώντας τα προβλήματα που υπάρχουν και ιδιαίτερα μετά τις αποζημιώσεις που έρχονται μετά τις εκτιμήσεις στα πορίσματα του Ιαννού, που έκλεισε την επαρχία τέλος Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτέμβρη, τα οποία είναι σχετικά χαμηλά, μπαίνουν σήμερα στον δρόμο τα τρακτέρ, δείχνοντας την αγανάκτησή τους. Θα γίνει μια συμβολική πορεία μηχανοκίνητη στο κέντρο της πόλης. Θα επιδοθεί ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας στον Δήμαρχο, θα ζητηθεί η συνδρομή του στην επίλυση των αγροτικών προβλημάτων και καλούμε από εδώ, από το κέντρο του Θεσσαλικού κάμπου από τα Μάρσαλα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να καλέσει μια τηλεδιάσκεψη ώστε να συζητήσουν τα προβλήματα και τον Προεδρείο του ΕΛΓΑ να αλλάξει επιτέλους μαζί με την κυβέρνηση αυτόν τον αναπληρωτικό κανονισμό, ο οποίος είναι από το 2010 και με την κλιματική αλλαγή δεν αποζημιώνει 100% και δίκαια αγρότες και κτηνοτρόφους. Βγαίνουμε στον δρόμο γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που είχαμε με τη λάβηση και ο Ιαννός, είδε καταστροφή στον αγροτικό κόσμο και κτηνοτροφικό. Τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολλά. Οι αποζημιώσεις είναι μηδαμινές. Για 100% ζημιά, δηλαδή για ένα τζίρο 250 ευρώ, μας δίνουν τα 120-125. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πέρα από όλα αυτά έχουν προβλήματα και στα σπίτια, και σε αποθήκες και στα χωράφια και σε